Όταν ήμουν μικρό, περίπου 4 χρονών, ήθελα να γίνω ζωγράφο. Αλλά σύντομα ανακάλυψα ότι η ζωγραφική δεν είναι επάγγελμα. Τουλάχιστον δεν μπορούσα να την συνδυάσω στο παιδικό μου νου ως επάγγελμα. Τελικά έγινα βοτανολόγο. Και μάλιστα ειδικεύτηκα, πιο συγκεκριμένα ειδικεύτηκα στην έθνοβοτανική. Η, εθνοβοτανική είναι η επιστήμη που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κοινοτήτων των φυτών και των κοινοτήτων των ανθρώπων. Αυτή την πάρα πολύ βασική και πρωταρχική σχέση που συνδέει την ανθρωπότητα με το φυσικό κόσμο. Τα τρόφιμα που τρώμε, τα φάρμακα που παίρνουμε, τα ρούχα που φοράμε και τα σπίτια που μένουμε αποτελούν προϊόν εξέλιξη αυτή τη πάρα πολύ βασική σχέση μα με τη φύση. Και είναι μια σχέση η οποία έχει εξελιχθεί μέσα από αιώνε πρακτική, ε, συναναστροφή, εμπειριών και παραδόσεων. Έτσι λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τη μελέτη αυτών των σχέσεων και άρχισα να ταξιδεύω. Βρέθηκα στα βουνά τη Ινδία, τη Κίνα, τη Ταϊλάνδη. Ε, βίωσα καταστάσει όπου έπρεπε να περάσω εβδομάδε και μήνε με ορισίβιε αυτόχθονε φυλέ στα Ιμαλάια, βαθιά σε κοιλάδε, όπου έπρεπε να περπατήσω 35 χιλιόμετρα για να βρεθώ σε χωριά που δεν είχαν ηλεκτρικό, που δεν είχαν πρόσβαση σε νερό. Ε, στα 3.500 μέτρα και οι εικόνε περνούσαν τόσο συνταρακτικά γρήγορα μπροστά από τα μάτια μου. Μπορεί τη, Δε, τη Δευτέρα να ήμουν στι πηγέ του Γάγκη στα Ιμαλάια και το επόμενο Σάββατο μετά από πέντε μέρε να είμαι σε ένα νοσοκομείο στη Σουτκάρδη. Όλη αυτή η εμπειρία, όπω καταλαβαίνετε, χαρακτηριζόταν από πάρα, πάρα πολλέ έντονε αντιθέσει. Από τη μια η ζωή απλή με τα βασικά και από την άλλη το high-tech και οι φρενήρεις ρυθμοί των δυτικών πόλεων. Από τη μία τα παιδάκια στα Ιμαλάια που ξυπνούσαν κάθε πρωί παίρνοντα από το σπίτι μαζί του ένα κούτσουρο για να ζεσταθούν όλα μαζί στο σχολείο, και από την άλλη τα αμήλυτα πρόσωπα μέσα στα λεωφορεία, τα τραμ και τα μετρό. Από τη μία οι γυναίκε στα βουνά τη Ταϊλάνδη όπου σκαρφάλωναν σε δέντρα 20-25 μέτρα ψηλά για να συλλέξουν εδώ δημαάνθη τα οποία ανθίζουν μόνο μία εβδομάδα το χρόνο, και από την άλλη ο κοιμά μέσα στο πλαστικό κουτί στο σούπερ μάρκετ. Από τη μία τα τροπικά δάση στο Γιουνάν, τα οποία αποψηλώνονται με ραγδαίου ρυθμού για να δώσουν τη θέση του σε μονοκαλλιέργειε καουτσούκ, και από την άλλη τα εξάλλητρα SUV μέσα στι πόλει να σουλατσάρουν και να είναι μάλιστα τα τοτέμ τη υλική επιτυχία του δυτικού κόσμου. Όμω αυτέ οι αντιθέσει ήταν πάρα πολύ έντονε και σε προσωπικό επίπεδο. Η εθνοβιολογία, βλέπετε, είναι μια επιστήμη η οποία πατάει από τη μία στι φυσικέ επιστήμε και με το άλλο πατάει στην ανθρωπολογία, την εθνογραφία, τη μεταφυσική. Και στις κοινότητες που ζούσα εκεί στην Ασία και δούλευα μαζί τους, υπάρχουν άλλε έννοιες, όπως η αρμονία, η πνευματικότητα, η μη βία, οι οποίες είναι πάρα, πάρα πολύ κεντρικές ιδέες μέσα στην εκεί κουλτούρα. Από την άλλη, σαν νέος ερευνητής, έπρεπε να δουλέψω με έναν τρόπο πάρα, πάρα πολύ επίπονα μεθοδικό και επιστημονικό για την καταγραφή και την ε, συστηματικοποίηση της, και την ταξινόμηση της ε, τοπικής χλωρίδας. Έτσι, βίωνα καταστάσεις οι οποίες ε, θαρώ υπήρχαν στιγμές όπου κάθε μου λέξη, κάθε πράξη, κάθε αντίδραση και κάθε απόφαση έπρεπε να ισορροπήσει μεταξύ ε, εντολών που έπαιρνα και από το αριστερό και από το δεξί μέρος του εγκεφάλου μου. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια πνευματική διαταραχή, αλλά άμα χρειάζομαι βοήθεια να μου το πείτε, σα παρακαλώ. Ε, σιγά σιγά άρχισα να εκπαιδεύω τον εαυτό μου. Άρχισα να ακούω περισσότερο. Άρχισα να σέβομαι τον δίπλα μου περισσότερο. Άρχισα να βλέπω το δίκαιο στα λεγόμενα του συνομιλητή μου. Και τελικά σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι στην τελική όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι λέμε το ίδιο πράγμα, απλώ χρησιμοποιούμε διαφορετικέ λέξει και διαφορετικά παραδείγματα ώστε να εκφράσουμε τι θέσει μα. Όμω. Δυστυχώ ή ευτυχώ έχουμε μεγαλώσει σε ένα κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από πάρα πολλού ισμού. Καπιταλισμό, σοσιαλισμό, κομμουνισμό, χριστιανισμό, ισλαμισμό. Όμω οι ισμοί δημιουργούν διεισμού και οι διεισμοί δημιουργούν συγκρούσει. Όμω, κατά την ταπεινή μου άποψη, στι σημερινέ συνθήκε, με όλε αυτέ τι παγκόσμιε προκλήσει που έχουμε ω ανθρωπότητα να αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάνουμε με συγκρούσει. Αντίθετα, Πρέπει να χτίσουμε γέφυρε. Πρέπει να βρούμε ποια είναι τα κοινά σημεία συνεννόηση και να βρούμε σε αυτά τα κοινά προβλήματα κοινέ λύσει. Ανεξάρτητα από το πόσο μικρό ή μεγάλο μπορεί εγώ να νιώθω ή ανεξάρτητα από τι διαφορέ που χαρακτηρίζουν τι ταυτότητέ μα. Πρέπει να βρούμε κοινού κώδικε επικοινωνία. Τι είναι αυτό που πραγματικά μα ενώνει και να αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρε μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών ιδεολογιών, Γέφυρε μεταξύ τη διαφο... κάθε διαφορετική κουλτούρα σκέψη. Και λίγο όπω η εθνοβιολογία, που από τη μία είναι η παραδοσιακή γνώση των παππούδων και των γιαγιάδων, και από την άλλη είναι η επιστημονική μέθοδο, έτσι άρχισα να κοιτάζω κι εγώ μέσα μου για να βρω ποια είναι αυτά τα βασικά και αυτόχθονα στοιχεία τα οποία συνδέουν εμένα ω άνθρωπο με την ίδια μου τη φύση. Ξέρετε. Οι πιο δυνατέ μνήμε μα σχετίζονται με αισθήματα, εμπειρίε, τοποθεσίε, πρόσωπα, αντικείμενα και είναι του, του είδου τα συναισθήματα τα οποία μα συντροφεύουν για όλη μα τη ζωή. Και μάλιστα μπορούν να ξαναζωντανέψουν στην καθημερινότητά μα με πάρα, πάρα πολλού απλού τρόπου. Με μία εμφάνιση, ένα τραγούδι, ένα ήχο που θα ακούσουμε, μία μυρωδιά, μία γεύση ή μία εμφάνιση. Εγώ μεγάλωσα σε ένα πάρα, πάρα πολύ όμορφο τοπίο, στο χωριό μου στη Μάκρη, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε έναν από τους πιο αρχαίους ελαιώνες τη ε, της Μεσογείου, με δέντρα 600 και 800 ετών, πάρα πολύ μεγάλα δέντρα. Και θυμάμαι τον παππού μου να με παίρνει μαζί του περίπου τέτοιο καιρό κάθε χρόνο να μαζεύουμε ελιές. Θυμάμαι τη γιαγιά μου την Καλυψώ να, μαζεύει τις ελιές, να διαλέγει τις ελιές με το χέρι και έχω ακόμα στη μύτη μου τη μυρωδιά από το φρεσκοκαβουρδισμένο αμύγδαλο όταν έφτιαχνε κάθε χρόνο το, χαλβά για να, για να γιορτάσουμε το πρωτόλαδο. Έτσι, το φαγητό, η τροφή και η γη έγινε για εμένα αυτό το, ο πολύ βασικό δεσμό με όλε αυτέ τι εμπειρίε και τα συναισθήματα και τι μνήμε που σα προανέφερα. Και έτσι για μένα πλέον το φαγητό, η τροφή δεν είναι απλώ μια καθημερινή ανάγκη, αλλά είναι ένα τρόπο με τον οποίο αλλάζω τον κόσμο. Τουλάχιστον αλλάζω το δικό μου κόσμο. Αλλάζουμε λίγο τη σχέση του ανθρώπου με την τροφή σήμερα. Σήμερα υπάρχουν αρκετά είδη ανθρώπων. Μερικοί από αυτού, όχι μερικοί, πάρα πολλοί, δεν έχουν να φάν. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από την πείνα, που κατά είναι ένα απαράδεκτα μεγάλο αριθμό. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μηχανικά, απλώ βάζουν καύσιμο στη μηχανή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσέχουν καθόλου τι τρώνε από άποψη ποιότητα. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που προσέχουν τι τρώνε, αλλά δεν ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή. Τον μόχθο των αγροτών, τι επιπτώσει στο περιβάλλον. Οπότε η ερώτηση που δημιουργείται είναι αυτόματα τι είδους άνθρωπος θέλω να είμαι εγώ. Με ενδιαφέρει να τρώω με έναν τρόπο που σέβεται το περιβάλλον. Με ενδιαφέρει να τρώω με έναν τρόπο που δεν στερεί τροφή από κάποιον άλλον πάνω στη γη. Με ενδιαφέρει να γνωρίζω τι βάζω μέσα στον οργανισμό μου, τι μοιράζομαι με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σα παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σα όσοι από εσά έχουν κινητό τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο, εννοείται. Πόσα από εσά έχουν smartphone. Κάμποση. Προσοχή τώρα. Πόσοι από εσά γνωρίζετε πού ήταν η τροφή σα χθε το βράδυ. Το ψωμί που φάγατε σήμερα το πρωί έρχεται από ένα αλεύρι που έγινε από κάποια σιτηρά. Πού ήταν αυτά, ξέρετε. Έχουμε πρόβλημα. Και, στην ουσία, έχουμε, έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Και όταν λέω τα βασικά, εννοώ τα απολύτως βασικά. όπου χαλάσαμε το παρκέ. Ξέρετε, λοιπόν, ότι μέσα σε αυτήν εδώ τη χούφτα χώμα υπάρχουν περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν πάνω στον πλανήτη η κάθε ανάσα καθαρού αέρα που παίρνουμε, το κάθε ποτήρι καθαρό νερό που πίνουμε, το κάθε πιάτο καθαρή υγιεινής τροφής που τρώμε, βασίζεται σε πάρα πολύ βασικές οικολογικές λειτουργίες, οι οποίες βασίζονται στην υγεία των εδαφών. Η ακμή και η παρακμή των πιο σημαντικών πολιτισμών βασίστηκε στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα εδάφη τους. Και το πιο πιθανό είναι ότι και ο δικός μας πολιτισμός η διακμή και η παρακμή του δικού μας πολιτισμού εξαρτάται από, αυτά, από, αυτό. Όμως, ενώ το έδαφος είναι ένας τόσο σημαντικός φυσικός πόρος, γνωρίζουμε τόσο λίγα πράγματα για αυτό και στην ουσία το καταστρέφουμε. Θα σας δείξω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι ένα μήλο από την Έδεσσα. Φανταστείτε ότι αυτό το μήλο είναι ο πλανήτης μας, η Γη. Από αυτό θα αφαιρέσω τα τρία τέταρτα τα οποία αντιστοιχούν στους ωκεανούς, τα ποτάμια, τις θάλασσες. Οπότε αυτό εδώ είναι όλη η γη. Το χώμα, το έδαφος στο οποίο ζούμε, δημιουργήσαμε τον πολιτισμό μας κτλ. Από αυτό αφαιρώ το 1 τρίτο, το οποίο αντιστοιχεί στην έρημο. Γη την οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Από αυτό θα αφαιρέσω πάλι το μισό, το οποίο αντιστοιχεί σε... στις πόλεις, σε όλο αυτό το έδαφος που έχουμε καλύψει με πετό. Οπότε αυτό εδώ το πάρα πολύ μικρό κομματάκι γη είναι αυτό που έχουμε για να καλλιεργήσουμε την τροφή μα Και μάλιστα είναι αυτό το μικρό κομμάτι του φλοιού της γης, το οποίο είναι το έδαφος, πάνω στο οποίο βασίζουμε όλη μας την επιβίωση. Ξέρετε, το έδαφος ε, δεν είναι μόνο... Δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο ένας φυσικός παράγοντας, είναι και ένας κοινωνικός παράγοντας. Η επιβίωση όλων μας εξαρτάται από την επιβίωση του εδάφους. Στην ουσία γνωρίζουμε τόσο λίγο. Μόνο 10% της βιοπικιλότητας που υπάρχει στο, στο, στο έδαφος. Μόνο αυτό γνωρίζουμε. Και ειλικρινά δεν ξέρω σε τι μέλλον μπορούμε να, να ελπίζουμε όταν συνεχίζουμε να χάνουμε το, τα υγιή εδάφη και τα γόνιμα εδάφη με ρυθμούς περίπου 1% κάθε χρόνο. Στην ουσία, με όλα αυτά τα βαριά μηχανήματα και τα χημικά που χρησιμοποιούμε στη γεωργία, μετατρέπουμε το έδαφο σε έρημο. Και όταν δεν το κάνουμε αυτό, το καλύπτουμε κάτω από μπετόν στι πόλει. Τελικά, αν νοιαζόμαστε για ένα πλανήτη υγιή, με ανθρώπου υγιεί και χαρούμενου, τότε η προστασία του υδάφου είναι πιθανόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μα και να κάνουμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τη γενιά μα. Να γεφυρώσουμε το χάσμα. Να ξανασυνδεθούμε με τη γη. Και ας αρχίσουμε με τα παιδιά. Ας δημιουργήσουμε σχολικούς κήπους. Για κάθε φασουντάδικο που ανήκει σε μια πόλη, θα πρέπει να γίνεται και ένα σχολικό κήπο. Και αυτό, προσέξτε, δεν σημαίνει να μάθουμε τα παιδιά πώς να μεγαλώνουν ντομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες. Έχει να κάνει με να τους μάθουμε πώς να δημιουργούν έδαφος, πώς να μεγαλώνουν το βασικότερο και πιο σημαντικό πόρο που έχουμε. Ας υποστηρίξουμε τους νέους παραγωγούς που παράγουν με τρόπο βιολογικό και Αναγεννητικό προ του φυσικού πόρου. Α στηρίξουμε όλου αυτού του νέου ανθρώπου που γυρνάνε στι παραδόσει και στη γη και α του βοηθήσουμε να γίνουν το νέο διεθνέ μοντέλο του αγρότη του μέλλοντο. Που είναι μορφωμένο, κοινωνικά δικτυωμένο, εξωστρεφή, που έρχεται σε επαφή με άλλου παραγωγού που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. Α προτιμήσουμε εστιατόρια τα οποία σέβονται την εντοπιότητα και την εποχικότητα. Α ε, γίνουμε κι εμεί έναν από του 300. Ένα από του 300 που συνεργάζονται για να, κάνουν, για να επιτύχουν μια πιο τίμια και δίκαια ε, αλυσίδα διανομή. Και στην τελική, α παράξουμε κι εμεί οι ίδιοι ένα μέρο τη τροφή μα. Σήμερα το να παράγει ένα μέρο τη τροφή σου είναι σαν να τυπώνει χρήμα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε χρόνο, γιατί οποιαδήποτε στιγμή ανοίξω την τηλεόραση, βρίσκεται εκεί κάποιο με ένα τηγάνι στο χέρι και μαγειρεύει. Μήπω αντί να βλέπουμε τηλεόραση, πρέπει να είμαστε και έξω και να ασχολούμαστε με τα μποστάνια μας, τα μπαλκόνια μας και τους κήπους μας. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι και ο ρόλος μας ως καταναλωτές είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και η ευθύνη μας. Και ας μην τρώμε τον πρόλογο ότι το καλό, ποιοτικό και αυθεντικό φαγητό είναι μόνο για τους λίγους. Θα σας δείξω ένα άλλο παράδειγμα εδώ. Εδώ έχω ένα κιλό πατάτες. Ένα κιλό πατάτες συμβατικές κοστίζουν 80 λεπτά. ένα κιλό πατάτες βιολογικές κοστίζουν 1,20 ευρώ. Θα μπορείτε να πείτε ότι είναι λίγο πιο ακριβές. Εδώ έχω ένα κιλό πατάτες σε αυτή τη μορφή. 16 ευρώ, Τα συμπεράσματα δικά σας. Πώ φτιάξαμε ένα διατροφικό σύστημα στο οποίο τα σκουπίδια για τον οργανισμό μα και τα σκουπίδια για τον πλανήτη έχουν μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη τιμή. Τι γεύση περιμένουμε από μια μελιτζάνα αυτού του μεγέθου. Ορίστε. Όλα λοιπόν είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όμω δυστυχώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που γνωρίζουμε τόσα πολλά, αλλά καταλαβαίνουμε τόσο λίγα. Ξοδεύουμε 200 και 250 ευρώ κάθε μήνα για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μα και μετά πηγαίνουμε στα παιδιά μα και στην οικογένειά μα και του δίνουμε τα χειρότερη ποιότητα στηριά και γαλακτοκομικά από τα πολυεθνικά σούπερ μάρκετ. Νομίζοντα ότι είναι φθηνά. Ε, λοιπόν, δεν είναι φθηνά. Οι επιδοτήσει στη βιομηχανική και μεγάλη κλίμακα γεωργία κάνουν αυτά τα προϊόντα φθηνά. Η διαφήμιση κάνει αυτά τα προϊόντα φθηνά. Το τι βάζω στο πιάτο μου ο τρόπο που παράγω έχει επιπτώσει στην οικονομία, το τοπίο, τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό μα. Και μάλιστα, κάθε μέρα ψηφίζουμε με το πυρούνι μα για το τι είδου γεωργία και το τι είδου πλανήτη θέλουμε. Και έχουμε τρει ψήφου μάλιστα κάθε μέρα, μία με κάθε γεύμα. Έτσι, αυτόματα η τροφή αναλαμβάνει και έναν άλλο ρόλο. Η τροφή γίνεται μια εξόχω πολιτική πράξη. Και δεν ορίζω την πολιτική έτσι όπω την ορίζουν οι πολιτικοί μα, την ορίζω την πολιτική έτσι όπως την ορίζουμε εμείς οι πολίτες, οι πολλοί, η κοινωνία. Όμως το καλό με το καλό φαγητό είναι ότι για να το επιτύχουμε και για να το βελτιώσουμε στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε κάποιες από τις ελευθερίες μας. Αντίθετα, το να ανοίξουμε τα μάτια μας στην καλή ποιότητα, στην καλή γεύση, είναι στην ουσία σαν να ανοίγουμε ένα πορτάκι στην απόλαυση. Το να φτιάξουμε ένα διατροφικό κίνημα είναι η επανάσταση που χρειαζόμαστε, η μη βίαιη επανάσταση. Και μια επανάσταση που θα βασιστεί στην απόλαυση, σε αυτό που μα δίνει χαρά, στην απόλαυση τη μοναδική ελληνική μεσογειακή διατροφή. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμά του νέου. Η δική μα γενιά υποφέρει από μια κρίση για την οποία δεν ευθύνεται. Και αυτό που χρειαζόταν η γενιά μα δεν είναι WiFi σε όλη την Ελλάδα. <χει> αυτό που χρειάζεται η γενιά μα είναι να επανακτήσει την αίσθηση τη αξιοπρέπεια. Τη ελπίδα, αλλά και την αίσθηση του ελέγχου για το μέλλον μα. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο πιο αυτόχθονο και αυθεντικό πόρο από τη διατροφή μα, από τον διατροφικό μα πλούτο. Δεν είμαστε εμεί οι νέοι που πρέπει να περιμένουμε, αλλά αυτοί που πρέπει να αναλάβουμε. Και αν νομίζετε ότι είμαστε μόνοι μα, τότε σα λέω ότι δεν είμαστε. Δείτε σε όλο τον κόσμο όλα αυτά τα φωτεινά παραδείγματα από ανθρώπου και κοινότητε που αλλάζουν τον κόσμο με μία πυρουνιά και με μία αυθιαρχιά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, δεν φτιάχνουμε αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Η δική μα η Ferrari είναι οι ελιέ μα, τα κρασιά μα, οι τραχανάδε μα, τα τυριά μα και τα ψάρια μα. Όλα αυτά τα αγνά προϊόντα τη ελληνική γη. Α ενημερωθούμε και α σκεφτούμε. Και α φτιάξουμε μια νέα κοινωνία. Εμεί, οι πολίτε. Να έρθουμε σε επαφή, να πιούμε ένα κρασί, να πιούμε μια ρακή, να τολμήσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μα ένα τον άλλον. Α τολμήσουμε. Μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμο δεν υπήρξε ποτέ χειρότερο, όμω δεν υπήρξε ποτέ και καλύτερο. Α δούμε όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει γύρω μα, α δούμε όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει μέσα μα και α γιατρέψουμε του διπλανού μα, α γιατρέψουμε τι γειτονιέ μα, τι πόλει μα, τη χώρα μα, τον πλανήτη μα. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι ο πλανήτη μα είναι άρρωστο και υποφέρει. Πρέπει εμεί οι ίδιοι να γίνουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. Α τολμήσουμε, εδώ και τώρα.